Από τον τρίτο ευεργετινό υπόθεσης ζήτα. Πρέπει ο πιστός ό,τι κάνει να το κάνει από αγαθήν συνείδηση και όχι από πονηρά, διότι ο Θεός κρίνει τα σπράξεις ενώ σε κάστρο ότι κατά το φαινόμενο αυτόν αλλά και κατά την προέλευση και το σκοπό του πράγματος. Α. Γρηγορίου του διαλόγου. Πολλά πράγματα, Πέτρε, νομίζονται από τους ανθρώπους ότι είναι καλά, ενώ πράγματι δεν είναι, διότι δεν πραγματοποιείται από αγαθήν διάθεση. Αυτό διακήρυξε και ο Κύριος στο Ευάγγελιο. Εάν δε ο οφθαλμός πονηρός ή όλο το σώμα σκοτεινός εστε, Ματθαίον σίγμα 23. Εάν η αιτία και αφορμή μιας πράξης είναι δολιώτης, τότε και η όλη πράξη μετά τον συνειδητής θα είναι διαστραμμένα. Δύο, ένας γέρος ασκητής έλεγε τα εξής περί του Μωυσέως. Πριν σκοτώσει τον Αιγύπτιον, είδε με τα προσοχής εδώ και εκεί ήδη, δηλαδή εξέτασε με λεπτομέρεια τα σκέψη του και την πρόθεσή του, αφού δεν διαπίστωσε ότι κανένα δεν βλάπτει. Αλλά προς δόξαν Θεού σκέπτεται να κάνει ό,τι αποφάσισε, τότε εκτύψει τον Αιγύπτιο. Τρία, υπάρχει πράξη η οποία πράγματι επιτελείται ως καλή, καθιστά όμως αυτήν ο σκοπός εκείνου που την επιτελεί. Όχι μόνο δε πράξεις εκτελούνται κατά τον τρόπο αυτόν που προείπαμε, αλλά μερικοί και λόγους διατυπώνουν ότι ο τρόπος δηλαδή καλούς ή κακούς αναλόγως της προθέσεως του. Πράγματι όλοι οι άνθρωποι από απειρία ή άγνοια μεταβάλλουν τα πράγματα, άλλοι πάλι από πονηρά πρόθεση και άλλοι τέλος από σκοπό νευσεβίας. 4. Δυσκόλως ανακαλύπτεται από τους αφελείς εκείνους που υποκρύπτει η συκοφαντή εναντίον του πλησίων κάτω από δίθεν έπαινον αυτού. Από τον τύπον αυτόν ομοιάζει εκείνος που κάνει τον ταπεινό από κοινοδοξία. Και οι δύο αυτοί τύποι ξεσκεπάζονται από τα πράγματα, αν και προσπαθούν να συγκαλυφθούν με το ψεύδος παραποιούνται στραγικό στην αλήθεια. Είναι δυνατόν να κάνει κανείς ολοφάνερον καλόν για να υπερασπίσει τον πλησίον και είναι δυνατόν αντιθέτως να ωφεληθεί κανείς ψυχικός χωρίς να πραγματοποιήσει τι ούτων καλών. Υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχουν τον πλησίον από κακία και πρόθεση εκδικήσεως και άλλοι από φόβο Θεού και σεβασμό προς την αλήθεια. Τα σκέψη σου και τα συνθυμί σου φανέρωνε προς το Θεό. Αυτός γνωρίζει τον εαυτό σου, ο πάντων δεσπότης. Ο άνθρωπος κρίνει τον συνάνθρωπό του από τις εξωτερικές του εκδηλώσεις, διότι βλέπει το πρόσωπο αυτού. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδία του ανθρώπου και από τις διαθέσεις αυτής τον κρίνει. Όταν αμαρτάνεις κρυφά, να μην νομίζεις ότι θα αποφύγεις το βλέμμα του Θεού, διότι ενώπιον του Θεού είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Προς αυτόν ανήκει η απολογία ημών. Ο Θεός κρίνει τα ψάκια ημών αναλόγω την προσπαθία μας, διότι λέει «Δόησι Κύριος κατά την καρδία σου». 6. Ψαλμών Γιώτα Θήτα 5. Είναι ενδεχομένως να πραγματοποιεί κανείς εντολή του Θεού στα μάτια του κόσμου και όμως να δουλεύει πνευματοκτόνων πάθος και με τους πονηρούς λογισμούς να καταστρέφει την αγαθήν αξία. 7. Διαφέρει η πράξη που οφείλεται εις εντολήν από την πράξη που οφείλεται εις αρετήν και τη μία εξαρτάται από την άλλη. Πράξη εντολής είναι να εκτελεί κανείς αυτό που έχει διαταχθεί. Πράξη δε αρετής είναι αυτό που έγινε απολύτως σύμφωνο με το αγαθόν και την αλήθεια. 8. Όπως δε ακριβώς ένας είναι ο υλικός πλούτος, διαιρείται όμως κατά την κτήση του υπό τον κατόχων εις πολλούς, διότι ο τρόπος μία είναι και η αρετή, διακρινωμένη όμως εις πολλούς τρόπους εφαρμογής της. Εκείνος ο οποίος επιθυμεί να πράξει κάτι αλλά δεν έχει τη δύναμη, χαρακτηρίζεται και κρίνεται από τον καρδιογνώση Θεών ως να υπραγματοποιήσει το επιθυμητό. Αυτό ο χαρακτηρισμός, δηλαδή μιας πράξης εκ της προθέσεως του ανθρώπου, ισχύει και για τα καλά και για τα κακά πράξη. Μόνος του ανθρώπου έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί άλλες πράξεις είτε αγαθάς είτε κακάς μακράν του σώματος. Το σώμα όμως μόνο χωρίς την επενέργεια του νοός τίποτε από όλα αυτά είτε καλά είτε κακά δεν θα δυνεθεί να πραγματοποιήσει, διότι ο νόμος της ελευθερίας είναι πνευματικός και συνυπάρχει τη διανοία πρώτης πράξεως. 9. Ο Θεός εξετάζει το σκοπό όλων όσα πράττουμεν, είτε ενεργούμε προς δόξαν αυτού, είτε επιδιώκουμε άλλα πράγματα. Όταν λέγει η Αγία Γραφή ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού, ψαλμού Ξ. Α. 13, εννοεί ότι ο Θεός αποδίδει εκείνα τα έργα που πραγματοποιήθησαν ως καλά προς αγαθών σκοπών και όχι εκείνα που αν και φαίνονται ότι είναι καλά, εν τούτης δεν πραγματοποιήθησαν από αγαθήν προαίρεση. Τούτο δε διότι ο Θεός δεν εξετάζει αυτά καθεαυτά τα γεγονότα, αλλά των σκοπών των γεγονότων από τον οποίο και κρίνει τα σπράξη. 10. Υπάρχουν μερικές πράξεις που εκτελούν οι άνθρωποι εκφύσεως καλέ και αγαθή και όμως οι πράξεις αυτές χάνουν την αξία του διότι ο άνθρωπος επιδιώκει δι' αυτών άλλους σκοπούς, παραδείγματος χάρη η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η ελεημοσύνη, η περίθαλψη ξένων και άλλα παρόμοια έργα είναι εκφύσεως καλά. Εν τούτης όμως τα καλά αυτά έργα χάνουν την αξία του όταν ο άνθρωπος τα εκτελεί δια κοινοδοξία. 11. Το κέρδος εκ των κτύπων της αρετής είναι η απάθεια και η υψηλή πνευματική γνώση. Δι' αυτών της απαθίας και της γνώσης εξασφαλίζει ο άνθρωπος τη βασιλεία
αγνωσία των ουρανών. Όπως πάλι τα πάθη και η αγνωσία γίνονται πρόξενοι της αιωνίου κολάσεως. Ο επιζητών λοιπόν κέρδη τον καρπό της αρετής για να τον επενέσουν οι άνθρωποι και όχι για αυτήν την ίδια την αξία αυτών, θα ακούσει από την γραφή να λέγει «Ετείτε και όλα λαμβάνετε, διότι κακώς ετήστε». Ιακώβ Δέλτα 3 του Αγίου Ισαάκ. Αρετή Β. Του Αγίου Ισαάκ. Αρετή δεν είναι επίδειξη πολλών και διαφόρων πράξεων που επιτελούνται διαμέσου του σώματος, αλλά το περιεχόμενο σοφωτά της καρδίας, την οποία στηρίζει η ελπίς προς τον Θεό. Την καρδία αυτήν συνδέει προς τον κατά Θεόν επιτελούμενα έργα ορθός σκοπός. Η διάνοια δύναται να επιτελείς το αγαθόν και χωρίς σωματικά συνεργεία. Το σώμα μας όμως, εάν δεν κατευθύνεται από σοφήν καρδία και όταν ακόμα επιτελεί έργα καλά, δεν